Κάναμε τρεις συνεχόμενες νίκες σε ένα δύσκολο σερί. Έπρεπε όμως να πάρουμε αυτά τα παιχνίδια για να αποσπαστούμε κι άλλο από την επικίνδυνη ζώνη. Τα είχαμε στοχεύσει αυτά τα παιχνίδια. Δουλέψαμε κατάλληλα όλο αυτό το διάστημα με τα παιδιά. Προετοιμαστήκαμε. Και από τη στιγμή που πήραμε το δύσκολο παιχνίδι με τη Ζάκυνθο σε δύσκολες συνθήκες εδώ και με σκορ κατά σε εμάς, καταφέραμε το ανατρέψαμε. Πήγαμε με άλλη ψυχολογία στη Χαλκίδα, κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Φύγαμε με την νίκη προχθές και σήμερα δώσαν τα παιδιά και την ψυχή τους σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Και καταφέραμε και πήραμε μια σημαντική νίκη που νομίζω μας βάζει στα ψηλά της βαθμολογίας. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά πραγματικά για όλη τη δουλειά που κάνουν όλο αυτό το διάστημα και τη διάθεση που δείχνουν. Και η Φίκη δείχνει ότι πατάει καλά στη γάμα εθνική και αξίζει να βρίσκεται στο πάνω μισό της βαθμολογίας. Αυτή η βαθμή ανοίγουν την όρεξη για κάτι παραπάνω και δύο λόγια για τη μεταγραφική ενίσχυση, αν θα υπάρξει τώρα το Γενάρη. Εντάξει, κάτι παραπάνω. Έχουμε πει ότι η Φίκη έχει στόχο να είναι στις θέσεις που θα εξασφαλίσουν την παραμονή. Και στον όμιλό μας αυτό συμβαίνει με τις πρώτες 6-7 θέσεις. Θέλουμε να είμαστε στην πρώτη πεντάδα, εξάδα και δεν το κρύβουμε για να είμαστε σίγουροι για την παραμονή και η ποιότητα που έχει το ρόστερ μας και η εμπειρία, αυτό πρέπει να διεκδικήσει. Έχετε καιρό να σκεφτείτε πλέον το μάτς με τα Τρίκαλα, 8 Ιανουαρίου. Νομίζω ότι θα προετοιμαστείτε πλέον με περισσότερη ηρεμία για την δύσκολη συνέχεια. Εντάξει, έτσι είναι. Κοιτάμε τον κάθε αντίπαλο ξεχωριστά όλο αυτό το διάστημα. Δουλεύουμε συγκεκριμένα για κάθε αντίπαλό μας, για κάθε παιχνίδι. Πλέον έχουμε μπροστά μας τη διακοπή και επόμενο παιχνίδι είναι με τον ΑΟ Τρίκαλα. Είναι ένα τοπικό ντέρμπι, στη βαθμολογία θα είμαστε κοντά, έχει την όποια ιδιαιτερότητα. Θα προσπαθήσουμε και εκεί να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για εμάς. Ωραία, ευχαριστούμε για να μην κρυώσει ο Σκόνδρας. Νίκο, συγχαρητήρια, 2 γκολ ακόμη σήμερα. Πολύτιμο σκορ απέναντι στην Αστέρα Πετρελή. Το σχόλιο για το παιχνίδι. Καταρχάς θα δώσω συγχαρητήρια σε κάθε μάτς, γιατί κερδίζουμε και χάνουμε. Στα παιδιά, στους πρωταγωνιστές, στον προπονητή, στη διοίκηση που μας στηρίζει. Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο μάτς. Είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα αυτό το παιχνίδι, έχοντας ένα σερί δύο νικών. Θέλαμε να συνεχίσουμε να κάνουμε και αυτή την νίκη για να κλείσουμε τη χρονιά πάρα πολύ καλά. Στοχεύουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά και έτσι κάναμε και σήμερα. Χαίρομαι που πήραμε την νίκη, τα κεφάλια κάτω, να ξεκουραστούμε και. Center for, καθιερώθηκε εκεί πλέον. 7 γκολ, πρώτο σκόρερ. Νομίζω σου πηγαίνει η θέση. Εντάξει, εγώ κοιτάω να βοηθάω την ομάδα. Σίγουρα το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό. Χωρίς τα παιδιά, χωρίς τον προπονητή, τη δουλειά δηλαδή, δεν θα μπορούσα να βάλω και εγώ αυτά τα γκολ. Είναι ομαδική η δουλειά. Ούτε εγώ σκοράρω, ούτε όχι. Το μόνο μέλημα είναι να κερδίζει η ομάδα. Αυτό θέλω και χαίρομαι παραπάνω όταν βάζω γκολ και κερδίζει η ομάδα. Το επόμενο μάτς απέναντι στην πρώην ομάδα του ΝΑΟ Τρίκαλα είναι ιδιαίτερο για σένα. Σίγουρα, ναι, είναι ιδιαίτερο. Νομίζω ιδιαίτερο και για όλα τα παιδιά, γιατί έχουν περάσει και άλλα παιδιά από την ομάδα Τρικάλων. Θα το κοιτάξουμε και αυτό με σοβαρότητα, θα σεβαστούμε τα Τρίκαλα. Από εκεί και πέρα θα πάμε να το χτυπήσουμε όπως όλα τα μάτσα. Ωραία, ευχαριστούμε. Καλές γιορτές.